Προγραμματική σύμβαση με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης για την επιστημονική υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογων ανθράκων νότια-νοτιοδυτικά της Κρήτης. Η προγραμματική σύμβαση έχει προϋπολογισμό 100.000 ευρώ και στο στούντιο της Νέας Τηλεόρασης καλωσορίζω το θεματικό αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Αντώνη Παπαδεράκη και το διευθυντή του Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας τον κύριο Νίκο Πασαδάκη. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλώς ήρθατε στη Νέα Τηλεόραση. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Μπουμπούλη, και στους τηλεθεατές της Νέας Τηλεόρασης. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε, κύριε Παπαδεράκη, να ξεκινήσω με τον κύριο Πασαδάκη για να μας πει σύντομα και περιεκτικά και με όσο το δυνατόν πιο απλά λόγια, όταν λέμε Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας, τι εννοούμε, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές που ίσως δεν το έχουν ακούσει μέχρι τώρα. Σας ευχαριστώ, κύριε Κουρκουλέ, για την πρόσκληση. Είναι χαρά μας να βρισκόμαστε εδώ στο στούντιο και ζωντανά πλέον. Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας. Είναι το 8ο Ινστιτούτο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, του ΙΤΕ. Δημιουργήθηκε το 2019 και ήταν, αν θέλετε, η απάντηση της ελληνικής πολιτείας στο ενδιαφέρον των νέων εκμεταλλεύσεων που αναμένουμε υδρογονανθράκων τόσο στην νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι ένας επιστημονικός φορέας, ένας ερευνητικός φορέας του οποίου στόχος είναι, το αντικείμενο είναι η έρευνα σε θέματα που άπτονται των υδρογονανθράκων, εντοπισμός κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, παραγωγή τους, περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργούν οι εκμεταλλεύσεις υδρογονανθράκων, αλλά και σύμφωνα με το πνεύμα των καιρών, το Ινστιτούτο μας προσπαθεί να μπει στο θέμα, να δουλέψει στο θέμα της ενεργειακής μετάβασης. Δηλαδή στο φλέγον θέμα της εποχής μας, πώς από την χτεσινή οικονομία που περιλάμβανε μόνο ορυκτά καύσιμα, θα περάσουμε σε μια σύγχρονη ενεργειακή οικονομία, η οποία θα έχει και νέες μορφές ενέργειας. Είμαστε στα Χανιά. Προς το παρόν στεγαζόμαστε σε εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης με το οποίο έχουμε μια αγαστή συνεργασία και βέβαια είμαστε ευγνώμονες για αυτή την συνεργασία. Ο λόγος που δημιουργήθηκε στα Χανιά το Ινστιτούτο ήταν αφενός η εμπειρία του Πολυτεχνείου και αφετέρου ήταν και το ιδιαίτερο γεωπολιτικό ενδιαφέρον των Χανίων, της Κρήτης, σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι της Ανατολικής Μεσογείου που έχει να κάνει με τους υδρογονάνθρακες. Προσδοκούμε ότι πολύ σύντομα θα είμαστε σε δικές μας εγκαταστάσεις, σε οικόπεδο που έχει παραχωρήσει το Πολυτεχνείο Κρήτης για αυτό το λόγο. Είναι, η επένδυση είναι ήδη στα σκαριά. Και αυτή τη στιγμή, αν θα ήθελα να περιγράψω τη δραστηριότητά μας, θα έλεγα ότι είναι 50% στις μορφές, τις χθεσινές ή τις τους υδρογονάνθρακες και άλλο 50% στα θέματα ενεργειακής μετάβασης εναλλακτικών καυσίμων. Λοιπόν, κύριε Παπαδεράκη, η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει την έρευνα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Υπεγράφει μια προγραμματική σύμβαση ύψους 100.000 ευρώ. Αυτό πρακτικά όμως τι σημαίνει? Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Ότι καταρχήν αυτή η προγραμματική σύμβαση είχε προαναγγελθεί κατά κάποιο τρόπο πριν από ένα χρόνο περίπου που η Περιφέρεια Κρήτης ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους για τη διαδικασία των ερευνών για τους υδρογονάνθρακες στη νότια και δυτικά της Κρήτης. Αμέσως λοιπόν τότε, στα πλαίσια αυτής της συζήτησης και της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, είπαμε ότι η Περιφέρεια θα παρακολουθεί από κοντά αυτές τις διαδικασίες και προφανώς επειδή τι καλύτερο από το να έχουμε ως επιστημονικό σύμβουλο και συνεργάτη της Περιφέρειας για τα θέματα αυτά, ένα Ινστιτούτο το οποίο είχαμε πραγματικά την τύχη να υπάρχει στην Κρήτη, να έχει δημιουργηθεί στην Κρήτη και πολύ περισσότερο ένα Ινστιτούτο του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας Κρήτης που είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο ίδρυμα στο τομέα της έρευνας και θα μπορούσα να πω ότι είναι τα πιο αναγνωρισμένα ιδρύματα της χώρας μας με διεθνή αναγνώριση και νομίζω ότι είναι μια ευτυχής συγκυρία για την Περιφέρεια που έχει αυτό το εργαλείο, που έχει αυτή τη δυνατότητα την επιστημονική, με επιστημονική τεκμηρίωση να παρακολουθήσουμε αυτές τις εξελίξεις. Αυτό λοιπόν είναι, νομίζω, το στόχος
αυτής της χρηματοδότησης. Θέλω να πιστεύω ότι στην πορεία των πραγμάτων και ανάλογα και με τις εξελίξεις θα έχουμε και άλλα μέτρα στήριξης του Ινστιτούτου. Όπως επίσης το Ινστιτούτο εντάσσουμε σαν περιφέρεια σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό ανάπτυξης του συστήματος έρευνας της περιφέρειας με στόχο την ανάπτυξη καινοτομίας και τη συμβολή του στην παραγωγική, θα έλεγε κανείς, ανασυγκρότηση της περιφέρειας σε συνδυασμό και με τους άλλους τομείς της οικονομίας, γιατί ένα από τα ζητήματα που μας απασχολούν, κύριε Κουρκουλέ, είναι η δράση αυτή, και οι ερευνητικές αλλά και ίσως οι ενδεχόμενες στην πορεία εξορρυκτικές δραστηριότητες, ανάλογα το τι θα προκύψει, δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να αποβούν ή να έρθουν σε σύγκρουση, να το πω καλύτερα, με άλλες οικονομικές δραστηριότητες που έχουμε στην περιφέρεια, όπως είναι ο τουρισμός, η αγροτική παραγωγή, και πολύ περισσότερο μας ενδιαφέρει να υπάρχει απόλυτη προστασία του περιβάλλοντος της περιφέρειας. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια αποσκοπεί σε αυτό το στόχο. Κύριε Πασαδάκη, είναι σημαντικό να στηρίζεστε οικονομικά στο κομμάτι της έρευνας και όλοι φανταζόμαστε πόσο δύσκολη είναι η έρευνα αλλά και πόσο σημαντική στο να χρηματοδοτείτε. Για πείτε μας, πόσο σημαντικό είναι αυτό το εργαλείο ουσιαστικά που πλέον θα έχετε στα χέρια σας για να προχωρήσετε αρκετά βήματα παρακάτω. Εννοείτε και πόσο σημαντικές είναι και άλλες τέτοιου είδους χρηματοδοτήσεις. Εννοείται την προγραμματική σύμβαση. Ναι, όπως μου είπε ένας συνάδελφός σας σήμερα, τώρα έχετε και με τη Βούλα συνεργασία με την περιφέρεια. Η αλήθεια είναι ότι, όπως είπε ο κύριος Παπαδεράκης, από την πρώτη μέρα που δημιουργηθήκαμε, η περιφέρεια, προσπαθήσαμε να έχουμε ένα κανάλι επικοινωνίας με την περιφέρεια. Βρήκαμε δίκοα ότα στην περιφέρεια. Να ευχαριστήσω με την ευκαιρία τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Ναρουτάκη, τους θεματικούς περιφερειάρχες, τον κύριο Παπαδεράκη, τον κύριο Καλογερή, τον κύριο Αλεξάκη, που βοήθησαν στη δημιουργία αυτής της σύμβασης. Σίγουρα αυτή η σύμβαση δεν καθορίζει συνολικά τη δραστηριότητα του Ινστιτούτου μας. Ελπίζουμε στο μέλλον να έχουμε και μεγαλύτερες συνεργασίες με την περιφέρεια. Ήδη, όπως ξέρετε, τα ερευνητικά Ινστιτούτα της, όπως το είτε, είναι αυτοχρηματοδοτούμενα. Επομένως, η βασική μας δραστηριότητα αυτή τη στιγμή είναι να αντλήσουμε πόρους. Λυπούμαστε που σε ένα βαθμό η ελληνική πολιτεία κεντρικά μέχρι σήμερα δεν έχει στηρίξει το Ινστιτούτο όσο θα έπρεπε. Και θέλω να αναφέρω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι βρισκόμαστε κάτω από τη χορηγία των ελληνικών πετρελαίων, μιας μεγάλης ελληνικής πετρελαϊκής εταιρείας, ενός ενεργειακού ομίλου, με μια χορηγία των 500.000 ευρώ για αυτά τα πρώτα μας 5 χρόνια, αλλά ήδη προσπαθούμε να γίνουμε και αυτοχρηματοδοτούμενος οργανισμός. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση και με αυτή την σύμβαση που γράφετε σήμερα, έχουμε σκοπό άμεσα με δικούς μας πόρους να ξεκινήσουμε μία μελέτη υποβάθρου, όπως τις λέμε, για την περιοχή δυτικά και νότια των Χανίων, δηλαδή απέναντι από τις περιοχές όπου αναμένονται οι εκμεταλλεύσεις των υδρογονανθράκων, μελέτη baseline, όπου θα καταγράψουμε τη βιολογική και χημική κατάσταση που επικρατεί σήμερα, ώστε αύριο, όταν θα ξεκινήσουν με το καλό οι δραστηριότητες, να έχουμε ένα αξιόπιστο σημείο αναφοράς και σύγκρισης, για να ξέρουμε τι επίδραση έχει υπάρξει στο περιβάλλον ή όχι. Μάλιστα. Ένα σημαντικό που εστιάζουμε είναι να καταλάβουμε, το μελετάμε κι εμείς, να καταλάβουμε τη θέση των υδρογονανθράκων σήμερα στο νέο περιβάλλον της ενεργειακής μετάβασης, γιατί όσο και να ακούγεται απλό ότι αύριο περνάμε σε μια νέα ενεργειακή εποχή, δεν είναι απλά τα πράγματα. Καμιά εποχή δεν αλλάζει γυρνώντας ένα διακόπτη. Θα έχουμε συνέχεια και με τους υδρογονάνθρακες, θα έχουμε αρκετά χρόνια καλύτερη προετοιμασία και στόχευση όμως. Ακριβώς. Αυτή είναι και η δουλειά του Ινστιτούτου. Αυτή είναι και η ερευνητική δουλειά του Ινστιτούτου. Είναι πολύ σημαντικό πάντως ότι η Περιφέρεια Κρήτης έχει αντανακλαστικά που στηρίζουν και την έρευνα. Ήταν κάτι που και εγώ θυμάμαι και προεκλογικά το είχατε τονίσει και εσείς από τη θέση σας, κύριε Παπαδεράκη. Θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κύριε Κουρκουλέ.